Καλημέρα, 19 Ιουνίου σήμερα, ημέρα Δευτέρα 2023. Είμαστε εδώ στο Κουφισό, ώρα 1 και 4 το μεσημέρι και φεύγουμε να χωρούμε για πόλη των πόλεων. Τρομερή και φοβερή Κωνσταντινούπολη. Μας πάει το λεωφορείο από Θεσσαλονίκη για από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Το πήγαινε Αθήνα-Θεσσαλονίκη κάνει 19 ευρώ. Μπαίνουν στα έξοδα και φύγαμε για την πρωτεύουσα και από εκεί αλλαγή Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη τα λεωφορεία. Να το ήλθε. Πήγαμε για Θεσσαλονίκη. Η ώρα 7 και 20, μόλις φτάσαμε Θεσσαλονίκη, είναι το λεωφορείο πίσω. Τώρα περιμένουμε εδώ και 9,5 ώρα αλλαγή λεωφορείου Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη με την εταιρεία που έχουμε κλείσει. Θα είμαστε στην πόλη 7 ακριβώς το πρωί. Crazy holidays, να το λεωφοριάκι μας. Εισιτήριο από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη έκανε 44 ευρώ. Μπαίνει στα έξοδα, φύγαμε για Ινστάμπουλ επιτέλους. Θα είμαστε εκεί 7 το πρωί. Μπήκαμε με εκδοστηριάκι, πανέτοιμο, ξεπλάρωμε. Τάση εδώ τη τάση, τα τυρόπιτα που τρώω και δίκτυ του δικού, 3 ευρώ, μπαίνουν στα έξοδα και δεν θα κάνω πράγμα. Η ώρα είναι 2:30, έσαβε σήμερα Αλεξανδρούπολη. Η ώρα μαζεμένη, εδώ πέρα περνάμε, σκανάρουμε, περνάμε στην άλλη χώρα. Έλα και μπήκαμε. Welcome to Turkey. Καλημέρα, 20 Ιουνίου σήμερα. Πήκε η μέρα καλά, ξυπνήσαμε 6:30 το πρωί, φτάσαμε εδώ βλέπετε Κωνσταντινούπολη στο σταθμό των ΚΤΕΛ. Πάμε τώρα για το μετρό που βρούμε. Πάμε να αγοράσουμε στυριά και να μπούμε και να πάμε σιγά σιγά προς το κέντρο. Είναι όλα τα αξιοθέατα, για Σοφιά, Τζαμιά, όλα τα πάντα. Και να πάμε για κέντρο. Μπούμε εδώ στο Οτογκάρ, δημοσίευμα των λεωφορείων. Δικό κοινή γραμμή, γενή καπή. Αλλαγή, πράσινη γραμμή. Καταβαίνουμε ταξί, όπου εκεί πέρα είναι και η πλατεία, η κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης, όπου θα ξεκινήσουμε το tour μας. Να την χτυπάμε. Να πω ότι η κάρτα αυτή, η Ινστάμπουλ κάρτα που βγάζουμε εδώ, έκανε 60 τουρκικές λίρες, δηλαδή 2,5 ευρώ. Μπαίνει στα έξοδα, βάλαμε σε μία διαδρομή, πήγαμε για γενή καπή και τα πλατεία ταξί. Ένα και βγήκαμε. Πλατεία Ταξίμ, η κεντρική πλατεία της Κωνσταντινούπολης. Είναι η πιο γνωστή πλατεία εδώ πέρα της πόλης. Είναι φοβερή, είναι μεγάλη, είναι τεράστια. Είναι η πληγιά μας πλατεία Συντάγματος σε απομίμηση, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θέλω να πω ότι κάθε πορεία και κάθε διαδήλωση ξεκινάει από αυτήν εδώ την πλατεία. Είναι πανέμορφη. Έχει εκεί πέρα ένα τζαμί και εδώ κάτι ωραία κτίρια. Από εδώ επίσης να και η Γαλατασαράι. Απολαύσουμε. Έτσι θα δω τα σκαλάκια. Εδώ πέρα από πίσω έχει και ένα πάρκο. Είναι πολύ ωραίο, αλλά έχει αστυνομία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχει πίσω δέντρα, έχει ωραία φυτά, αλλά έχει πολλή αστυνομία. Προφανώς και δεν θα είχαν κοιλιακούς. Κοινάμε 8 προχωρήματα στην Κωνσταντινούπολη. Τελικά μπήκα σε παρκάκι πλάτη Ταξίμ. Πόδια από κάτω εδώ από την πέτρα. Και κάνουμε κοιλιακούς. Αχ, να πεθάνουμε. Φεύγοντας τώρα, ο πλατεία Ταξίμ πάτε ακριβώς όλο ευθεία. Την ακρίβεια. Πού είναι το τζαμί, ακριβώς αριστερά του εκεί. Είναι η πιο διάσημη οδός της Κωνσταντινούπολης. Λέγεται η Ιστικλάλ, ακριβώς. Ναι, για το διάσημο τραμ. Εδώ είναι που όλοι είναι, εδώ είναι πίσω. Νάτι, να τα τσακάλια. Ωραίοι. Νάτι είναι οδός Ιστικλάλ, Ερμού της Κωνσταντινούπολης. Βλέπετε πάνω έχει και φούλση μέσα από Γαλατασαράι. Πήρε τώρα το 23ο της πρωτάθλημα. Η διάμεση στην Ερμού είναι πιο ωραία, να λέω την αλήθεια. Έχει πιο ωραίες σημαίες, έχει πιο ωραίο κλίμα, είναι πιο κλειστή. Έχει το τραμ εκεί πέρα από μέσα. Είναι άλλη φάση της. Εγκρίνω, πάντα δούμε όλοι μέχρι κάτω. Επίσης ξέχασα να πω, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κόσμου και αυτά που έχω ακούσει, ότι είναι ο πιο διάσημος πεζόδρομος όλης της Ευρώπης. Τώρα να πάρουμε δυνάμεις με κάτι παραδοσιακό και γλυκό. Θα κατεβαίνουμε την Ιστικλάλ, θα πάτε εδώ. Σαράι, είναι καταπληκτικό, ακούστε τα καλύτερα. Έχει μέσα κανταΐφια, έχει μέσα βακλαβάδες, όλα τα τουρκικά τα παραδοσιακά. Πάμε μέσα, θα φάμε κάτι γλυκό και ωραίο.
πανέτοιμο. Μπακλαβάς, φιστίκι, ό,τι καλύτερο έχω δει. Θα το δοκιμάσουμε. Μας φέρνει και μόνο μαντιλάκι εδώ, ωραίο σαράι. Καλή μας οδέξη. Πάρω ένα κομμάτι εγώ αυτό εδώ. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι μέσα με το φιστίκι. Ούτε πολύ γλυκό, ούτε πολύ πικρό. Όσο πρέπει. Πάρα πολύ καλό. Βάλω ένα 7,8 στα 10. Προτιμώ λίγο πιο γλυκά. Πάγαμε, σκάσαμε, βλέπετε εδώ κοιλιά, πολύ ωραίος ο μπακλαβάς, 4:30, μπαίνουν στα έξοδα μαζί με το νερό, χωράμε όλο κάτω, από εδώ περίπου 15 λεπτά, είναι ο πύργος του Γαλατά. Καθώς πήγαινα για πύργο Γαλατά, είπα να κόψω λίγο προς τα δεξιά όπως κοιτάμε και να έρθω στο γήπεδο της Κασίμπασα. Είναι εδώ από κάτω ακριβώς. Πέτυχε ο αστυνομικός πίσω, κατάφερα και μπήκα από πάνω το γήπεδο. Βλέπετε. Και ακόμα καλύτερα πώς είναι. Είναι όλο αυτό εδώ πέρα. Εκεί πέρα είναι η κερκίδα, να την είναι. Εντάξει, δεν τη λες και γουάου. Α, αυτό είναι το γήπεδο της Κασίμπασα. Και να το πύργος του Γαλατά. Οπότε ο πύργος του Γαλατά ήταν παρατηρητήριο για να βλέπουμε παλιά τις φωτιές που γίνονταν μέσα στην πόλη. Γιατί από ψηλά βλέπεις όλες τις φωτιές τριγύρω. Τα σπίτια τότε ήταν ξύλινα, οπότε να πάρεις φωτιά ήταν πανεύκολο. Χτίστηκε το 1348 και έχει ύψος 67 μέτρα. Για λίγο, για 5 λεπτά είχα αρχίσει. Θα μπορεί να ήμουν πέρα από την κατέντρα πίσω. Οπότε γλίτωσα εύκολα μισή ώρα. Πήρα εστίριο για να ανέβουμε πάνω στον πύργο του Γαλατά. Έκανε 350 λίρες, δηλαδή 14 ευρώ. Είναι πάρα πολλά, το ξέρω. Δυστυχώς μπαίνει στα έξοδα. Και φύγαμε για την είσοδο που είναι εδώ πέρα. Hello. Ανεβήκαμε σχεδόν στην κορφή του. Εδώ πέρα μπροστά έχει μία προσομοίωση για το πώς είναι η Κωνσταντινούπολη. Έτσι όπως έρωτα την έχουν κάνει. Και δείτε λίγο τη θέα που έχεις πάνω από το πύργο του Γαλατά. Γέφυρα Γαλατά. Δεν έχουμε πάει ακόμα εδώ. Θα πάμε σε λίγα και τζαμί, ούτε και έχουμε πάει εννοείται. Αγία Σοφία και στο βάθος το Top Cup. Φυσικά όλος εδώ ο Βόσπορος ξεχύνεται. Κοιτάξτε πόσο ωραίο. Αυτή την μυστική τρύπα κατεβαίνουμε προς τα έξω. Είμαστε τώρα στα έγκατα του πύργου του Γαλατά. Πάμε τώρα για γέφυρα Γαλατά, η οποία είναι ακριβώς δίπλα. Το πύργο του Γαλατά ακριβώς μπροστά έχει εδώ πέρα ένα exchange shop. Πάμε μέσα να αλλάξουμε τα μετρητά μας από ευρώ. Λειτουργικές λίρες. Κοίταξε εδώ. 200, 200, 100, 100, 120, 50 ευρώ. Σε δυναμή με 1250 τουρκικές λίρες. Καθώς κατεβαίνουμε, βρήκα εδώ ένα souvenir shop. Εδώ την Αγία Σοφιά πανέμορφη. Να την αυτό το πράγμα εδώ το βαρύ έκανε 8 ευρώ. Είναι σε έξοδα και το τσιμπάμε για τη μάνα. Μάνα σε έφτιαξα πάλι. Στο σύνδετο θα μπει και είναι και πανέμορφο. Κοιτάξτε μια χαλαρή κίνηση. Κοιτάξτε από εδώ, ούτε να περάσει δεν μπορεί. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Μηχανές, μαμάξια τρέχουν, πατάνε γκάζι. Εσύ περνάνε με κόκκινο. Όμως πάρα πολύ επικίνδυνο, όμως Κωνσταντινούπολη, πάρα πολύ επικίνδυνο. Εννοείται πως και θα καθόμουν. Τα βρήκαμε λίγο στην τιμή. Μου άφησε το σάντουιτς με ψάρι που είναι παραδοσιακό το οικικό φαγητό. Θα πούμε και αυτό είναι παραδοσιακό το ψάρι με σάντουιτς. Το άφησε 60 τουρκικές λίρες, δηλαδή 2 ευρώ και 20 λεπτά πέσει. Μπαίνουν στα έξοδα. Απολαμβάνουμε τη θέα. Το Βόσπορο. Να το ήρθε, το βλέπετε. Ταράκι μέσα, σάντουιτς απ' έξω, τρομερό. Το πιέζεις. Oh! Έβαλα και λεμόνι μέσα εδώ. Δεν γίνει ζουμερό, τρομερό, τραγανό. Το ψάρι είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει. Εύκολα 9 στα 10. Εδώ βλέπουμε και τουρκικό παραδοσιακό τσάι. Είστε πόσο ωραίο είναι ζεστό. Πρώτη φορά πίνω. Το φίλο μου τον Οκάν. Thank you very much, my friend. Κύριο τσαγάκι Οκάν. Να κατέβουμε με λίγη ζάχαρη και πάμε να το πιούμε. Πάρα πολύ ωραία. Πήγαμε, φάγαμε, σκάσαμε κλασικά. Βρισκόμαστε τώρα στη γέφυρα του Γαλατά. Πιο μεγάλη και πιο γνωστή γέφυρα της Τουρκίας ολόκληρης θα πω. Ενώνει τον Γαλατά που είναι πίσω μου με την άλλη πλευρά την Εμινονού. Άρχεται εδώ πέρα πίσω μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψαράδες. Έρχονται εδώ, θαρεύουν να μοιάσουν κάτι μέσα στο Βόσπορο.
πάει προς τα κάτω. Όπως και εμείς πάμε προς τα κάτω. Τώρα ξεκινάνε γέννη τζαμιά, μπλε τζαμιά, για σοφιέ, το καμπί. Τώρα έχουμε σοου. Το πράγμα που αντικρίζει, μόλις φτάσει το τέλος της γέφυρας του Γαλατά, είναι το γέννη τζαμί. Δεν ξέρω πολλά για το γέννη τζαμί, αλλά είναι πανέμορφο. Δύο μιναρέδες, πάνω από κοντά, θα το τσεκάρουμε. Και αν ψάχνεις για μαϊμού τσάντες, εδώ είμαστε. Louis Vuitton, Guess, Christian Dior, απ' όλα έχει. Είναι μέσα στο διάβα σου, περνάς για την Εμινού. Οπότε άμα θες κάτι από εδώ πέρα παίρνεις, ό,τι γουστάρεις και σε πολύ καλή τιμή. Δείτε λίγο τι γίνεται από κόσμο. Έχουμε έρθει στα πιο τουριστικά μέρη τώρα που είναι εδώ πέρα, Αγία Σοφία, είναι όλη αυτή η μπάντα που είναι η Εμινονού. Γίνεται πανικός από μηχανές, από αμάξια, από κόσμο που κάθεται εδώ πέρα, βλέπετε, είναι τίκια τα παντάκια που έχουν. Προσπαθείτε εδώ την πόρτα που είναι ακριβώς στο πλάι. Μπαίνεις μέσα στο γεννή τζαμί. Εντάξει πόσο ωραίο είναι. Ωραία αρχιτεκτονική, ωραίο στυλάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ, μπορώ να πω. Να εκεί προειδοποίηση. Όχι παπούτσι. Όσο καταλάβατε, μπήκα μέσα. Έβγαλα και τα παπούτσια μου, τα απαγορεύεται. Το βλέπουμε τους προσευχητές να προσεύχονται. Δεν θα το πιστέψετε τι έγινε αυτή τη στιγμή. Είναι τα παπούτσια μου στο γεννή τζαμί μέσα. Πάνω τα πάρω και δεν υπήρχε το παπούτσι μου. Για τους φύλακες λέω τι γίνεται αυτά, σου ξουμούξου. Και είναι εκεί ένα κλέφτη, τον είχαν πιέσει και πάρει και άλλα τρία ζευγάρια και τον επλακώσαμε. Τώρα βγήκα το παπούτσια μου, τα ultra boost, δεν τα χάσαμε. Πήγα να μου τα κλέψουν. Απίστευτο εδώ, παιδιά, τι γίνεται στην Τουρκία. Τώρα έχουμε κάνει ένα στα τέσσερα. Θέλουμε ακόμα τρία. Είμαστε τώρα όλοι ευθύ από εκεί να βγούμε στην Αγία Σοφία. Από εδώ πρέπει να με τα πόδια περίπου κάνα 15 λεπτό. Και το κόβω στο χαρτί, δεν έχω ίντερνετ, δεν πιάνει. Λίγο που ηρέμησα, μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά που με κλέβουν σε ταξίδι. Δεν μου ξανατύχει. Αλλά το περίμενα, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι πάρα πολύ επικίνδυνος προορισμός. Όπου και να πας, θέλει τα μάτια σου 150-614. Πόσο βλέπετε, φτάσαμε την όμορφη Αγία Σοφία μπροστά μου. Ακριβώς από μπροστά της είναι η είσοδος για να μπεις. Νομίζω κάπου εκεί στο βάθος είναι. Με λοιπόν ολευθεία και ο Θεός βοηθός. Κάτι δεν ήταν τίποτα. Μπήκα εύκολα στο παρκάκι εδώ της Αγίας Σοφίας, η οποία είναι στα αριστερά μου και μπροστά μου ακριβώς στο μπλε τζαμί. Κοιτάξτε λίγο πόσο όμορφη είναι. Πάνω εδώ με την ωραία της σκεπή, της οντρούλο της. Σκέτη ομορφιά. Αγία Σοφιά λοιπόν, σύμβολο Ορθοδοξίας και Χριστιανισμού. Εγώ θα πω την ελληνική. Και νομίζω όλοι συμφωνούν. Λέω όμως την έχουν κάνει τζαμί. Για μας όμως Έλληνες, η Αγία Σοφία και η πόλη θα είναι για πάντα ελληνική. Βλέπουμε την απολαμβάνουμε, δέος για μας, πίστη από τον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο. Θα σας βάλω και λίγο στο χορτάρι, γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό και δυσταγμένο. Μπροστά μου, Αγία Σοφία, εδώ η τσαντούλα μου, πάντα με συνοδεύει. Κοιτάξτε λίγο, Θεέ. Έχω σκοπό να μπω Αγία Σοφιά, αλλά είμαι τόσο πολύ κουρασμένος, θα το κάνουμε αύριο. Οπότε σήμερα ξεκούρασα, πάμε για hostel, είμαι εδώ με το φίλο μου, με κέρασε και τσάι. Father. Hello. Hello. Εδώ με κέρασε και τσαγάκι, να είναι καλό το παιδί. Και πίνουμε και πάμε για hostel σε κανένα 45 λεπτό, κάπου εκεί. Τώρα 7 παρά 20 φτάσαμε επιτέλους μετά από 40 λεπτά περπάτημα στο hostel μας. Αρχαίο καφέ and hostel. Ωραίο φαίνεται, πάμε για μέσα. Να πω ότι για δύο βράδια έδωσα 40 ευρώ. Μπαίνεις έξω στα 40 ευρώ. Πάμε για μέσα να ξεπλώνω να κάνουμε μπάνιο και τα πατά. Να πω ότι φιλοξενούμενο κομμάτι ξεκινήσαμε. Παιδιά με κεράσανε το μονάδα, ωραίο σπιτισί. Ένα κοβερτάκι, προκύπω. Τώρα με τα πίνουμε. Πάμε το δωμάτιο. Τι να πω για αυτό το hostel, υπέροχο, τρομερό και μπράβο που το έκλεισα. Έξτε τον μπαράρα μέσα που έχει. Ιδιωτικό δίκαιο μπάνιο. Άλλο δεύτερο να πλένεις εδώ και σου τρομερό. Κοιτάξτε πλακάκι. Δεν καθόλου και ένα στο σημείο θερμενόμενο. Πάντο νούμερο 2. Πάνω εκεί έχει την κουρτίνα, την κλείνεις και εδώ. Εγώ μένω εδώ. Πάνω εκεί είμαι εγώ. Είναι στα 10 από τα καλύτερα hostel που έχω μείνει. Κάνα μπανάκι, χαλάρωσα. Αυτό για ύπνο με πτώμα. Λέμε πάλι αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Τώρα 9 λοιπόν, αφήνουμε το hostel και κατευθυνόμαστε προς τα κάτω. Θα βάλουμε το τραμάκι αυτό το ωραίο το κόκκινο άμα το βρούμε ποτέ στην πόλη. Καφέ μέχρι κάτω την Ιστικλάλ, πάμε προς Αγία Σοφία το πικαπί και μπλίτσαμε. Θα βρήκα ένα καρφούρ εδώ πέρα, τα ξηραφάκια που θέλω να ξηριστώ λίγο που θέλω. Μια τυρόπιτα σπαναγόπιτα που είναι αυτό ωραίο, 4 ευρώ. Μπαίνουν στα έξοδα και φύγαμε για ξύγει να πάμε το τραμάκι μας. Λίγο φίλο από καρφούρ, είναι σε σπιτική, πάρα πολύ νόστιμη. Γενικά με το φίλο του και το έχουν πάρα πολύ. Να το ήρθε. Είμαστε εδώ στην ταξί, περιμένουμε. Το τραμάκι θα μας πάει τώρα για κάτω.
Όπως βλέπετε, μπήκα μέσα. Κανονικά θέλει 10 λίρες, δηλαδή μια διαδρομή της Istanbul Card. Εγώ δεν πλήρωσα γιατί μπήκα έτσι κρυφά. Ξεκινάμε τσάμπα και πάμε για την πόλη κάτω. Hi. Κουκλάρα. Προφανώς και θα έβγαινα απ' έξω. Δείτε λίγο. Από εδώ κρέμουμε. Γαμάτο. Τέλειο. Hello. Πολύ ωραία εμπειρία και αυτή. Να είναι καλά οδηγός. Πολύ καλός. Πάμε τώρα. Λοκάω την Ιστικλάλ. Καθώς πάμε για γέφυρα Γαλατά που είναι αυτή εδώ πέρα. Είμαι εδώ στο παγωτατσίδικο αυτό. Είναι φίλος μου Άκα. Γεια σου Άκα. Τι κάνεις, καλά. Φτιάξει το παγωτό που κάνουμε τα κόλπα το τέταρτο, ξέρετε. Πάμε λοιπόν να μας το κάνει. This is a block. Thank you. Bye bye. Το πήρα. Thank you very much. Να πω ότι αυτό εδώ κάνει 80, περίπου δηλαδή 3,5 ευρώ, μπαίνουν στα έξοδα, προχωράμε για όλο μέσα, για γέφυρα του Γαλατά. Δείτε λίγο πόσο κατέβηκανε το τράνο από μένα. Απίστευτο. Και όμως κοντά να σε πατήσει και το παίρνεις χαμπάρι. Να την λοιπόν και πάλι, Αγία Σοφία μας, είμαστε και πάλι εδώ, η όμορφη, πανέμορφη Αγία Σοφία, ελληνικότατη θα πούμε. Ευτυχώς δεν έχει ουρά, βλέπετε, είμαστε μόνοι μας. Και πάμε από την Αγία Σοφία αριστερά, ακριβώς εδώ πέρα είναι η είσοδος που μπαίνουμε. Με τα παπούτσια μας, τα κλεμμένα και μπήκα στην Αγία Σοφία. Τσοκ και δέος. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δείτε εδώ, δείτε ομορφιά πάνω. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι η εκκλησίτσα μας. Η δικιά μας εκκλησία παρακαλώ. Δεν υπάρχει τζαμί, αυτό είναι εκκλησία. Από εδώ πέρα μέσα από ό,τι βλέπετε μπαίνουν μόνο άντρες που προσεύχονται. Έτσι είναι μέσα εδώ λοιπόν, προσεύχονται. Φεύγοντας, μόνο που θέλω να πω είναι ότι είναι κρίμα να βλέπεις τέτοια ελληνική κατασκευή. Δυστυχώς να είναι τουρκική πλέον, και ιδιαίτερα και τζαμί. Αλλά όπως ξαναείπα, η καρδιά τη δικιά μας είναι πάντοτε και θα είναι πάντοτε ελληνική εκκλησία και όχι το πράγμα που το έχουν κάνει τώρα. Αναβάζω τα παπούτσια μου ένα-ένα. Και αφού τα βάλαμε, πάμε τώρα προς τα δίπλα που είναι το μπλε τζαμί. Εδώ έχει και το δωρεάν συντριβάνι, όπως το λένε, public fountain στην έξοδο. Να είμαστε καλά, μας έχει δώσει και Παναγία καλά. Τώρα φεύγοντας από την Αγία Σοφία την αποχαιρετάμε. Πάμε όλοι ευθεία εκεί για τον μπλε τζαμί, το οποίο και αυτό μας περιμένει. Θέλω να πω ότι αν είχα έρθει έστω και 20 λεπτά πιο αργά, λίγο τι ουρά θα είχα πετύχει. Και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει όλο μέχρι κάτω. Όλοι αυτοί λοιπόν και μέσα εκεί για να μπουν στην Αγία Σοφία. Παθώ λοιπόν εδώ το δρομάκι, μπαίνεις όλο μέσα. Από εδώ. Και να το λοιπόν, το μπλε τζαμί. Ακούστε λοιπόν που λέω τώρα την ιστορία για το μπλε τζαμί. Μπλε τζαμί ήταν το μόνο τζαμί με 6 μιναρέδες. Τότε λοιπόν οι μουσουλμάνοι τα χτίστηκαν και θύχτηκαν πάρα πολύ με αυτό που έγινε, γιατί το μόνο που είχε 6 μιναρέδες ήταν η Μέκα. Επομένως, πήγανε στη Μέκα και λίγο τότε νομίζω του Σουλτάνου, δεν ξέρω τι είχαν, βάλαν ακόμα μία. Έγιναν 7. Τι δεν μπορεί να περνάει το μπλε τζαμί, τη Μέκα. Και κάπως έτσι είναι μέσα το μπλε τζαμί, το βλέπετε. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Το πέρα μπαίνεις, βγάζεις παπούτσια κλασικά και μετά μπαίνεις μέσα με τα παπούτσια και τα αφήνεις. Εγώ όμως δεν θα πω τώρα, γιατί την άλλη φορά την είχα πατήσει. Μου τα πήρανε εκεί στο γιαννή τζαμί, μου τα πήρανε. Οπότε δεν την ξαναπατάω, φεύγουμε και πάμε για το καπί που είναι παραδίπλα. Τώρα πίσω πήρα και ένα μπουκαλάκι νερό, στην Αγία Σοφιά απ' έξω είμαι. 10 τουρκικές λίρες, δηλαδή 40 λεπτά. Παίρνεις έξοδα και πάμε για το καπί. Όλα πένα. Όλα απέναντι. Και πάμε για το 4x4. Αυτή εδώ είναι η είσοδος για το top καπί. Αμολευθεία.
Θα δούμε και το βασιλικό ανάκτορο. Περάσαμε τον έλεγχο, όλα καλά, δεν έχω κάτι να κρύψω. Πάμε αυτή την ευθεία όλο κάτω. Μόλι είσαι εκεί, είναι το top καπί, παίρνει όλο μέσα κάτω. Λοιπόν, εδώ είναι τα εκδοτήρια που βλέπετε, είναι ακριβώ. Εδώ είναι το top καπί, εδώ είναι η είσοδο που βλέπετε αυτή εδώ και είναι ακριβώ εδώ τα εκδοτήρια. Για να βγάλω εισιτήριο. 650 λέει ρικέ λίδε. Δηλαδή σε λεφτά, για βάλω το κάτω πώ είναι, κοντά στα 26 ευρώ, 25, κάπου εκεί. 25 ευρώ και να μπω στο top καπί. Δεν λέω εγώ, πραγματικά. Είπαμε, θα δώσουμε 10, θα δώσουμε 13 για τον πύργο του Γαλατά, αλλά όχι 25 για το πύργο του καπί. Δεν το είναι ποτέ, το αφήνουμε. Θέλω κάτι να φάμε γιατί πεινάω. Δεν πάμε για Grand Bazaar λοιπόν, είναι εκεί πέρα, είναι μεγάλη αγορά των Τούρκων. Πάμε στο Kebab Sultan Ahmed Restaurant. Μέσα τρομερά kebab, παραδοσιακά τουρκικά με πιτούλα και τα καλαμάκια. Μέσα έχω ακούσει τις καλές τιμές, θα δούμε για να φάμε. Κάτσε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο που βλέπετε. Τι κάνει και ζέστη, έβαλα και το ψυγείο δίπλα μου για να παγώσουμε για λίγο. Αυτές εδώ λοιπόν οι τιμές τις βλέπετε. Γολικά θα πάρω αυτό εδώ πέρα το κοτόπουλο που είναι σε καλαμάκι. Thank you very much. Για τσεκάρετε εδώ. Σις κεπάπ, κοτόπουλο, πιτούλα, ριζάκι, μαϊντανός, κρεμμυδάκι, ντοματούλα. 16 ευρώ, κρέμι πέτσουβα. Δεν ξέρω αρκετά πολλά, δεν πειράζει όμως. Καλή μας ώρα. Θέλω να πω, αρκετά καλό και το ριζάκι. Το κοτόπουλο το έχουν πάρα πολύ νόστιμο, έως νούμερο. Το μισά 10. Στην Ελλάδα έχουμε καλύτερα. Και μπουρμπουάρ σερβιτόρου. 39, δηλαδή 1,5 ευρώ περίπου. Στα έξω θα μπαίνει σχεδόν ένα 7 ευρώ πες. Ανέβηκε λίγο παραπάνω, τώρα θα πάμε να φύγουμε. Πάμε για 3 μαγνητά, γιατί λέτε για τη μάνα ακόμα. Πάρω αυτό, πάρω αυτό και αυτό. Φαίνεται ωραία. 15 επί 3. 45 κορών, δηλαδή 1,5 ευρώ μπαίνει στα έξοδα και έτσι πάμε 3 μαγνητάκια. Θέλω να ανεβαίνοντας εδώ τη Mahmoud Bahar, όπως λέγεται αυτή η μεγάλη οδός η ανηφορική. Ευθυνόμαστε όλο πάνω, βρίσκεται το Grand Bazaar. Το μεγάλο λαϊκό, αυτό το παζάρι το ωραίο. Μπορείς να βρεις ό,τι πιο μαϊμού υπάρχει σε πολύ καλές τιμές, αλλά είναι καλή μαϊμού, όχι και μαϊμού. Δηλαδή πάνε ακόμα και διάσημες Ελλήνες που ψωνίζουν από το Grand Bazaar. Να, παράδειγμα δείτε λίγο εδώ πέρα. Θα βλέπετε, yes. Fendi, Louis Vuitton, Michael Kors, πολλά παραπάνω, όλα μαϊμόλα σε πολύ καλές τιμές. Να την είσοδος, Grand Bazaar, Mahmoud Bazaar, Καπίση, πάρα πολύ όμορφα, πάμε για μέσα. Το Grand Bazaar, από διάσημες μάρκες, τσαντών κτλ. Μπορείς να βρεις και ωραία δερμάτινα. Έχει εδώ πέρα, ας πούμε, κάτι ωραία μαγαζιά, που έχουν έτσι κάτι ωραία δερμάτινα, με πώς να κάνεις. Το στάρικο, το 50 ευρώ πιστεύω. Κοσμήματα βλέπω εδώ, δαχτυλίδια, δελακτήρια χρημάτων είναι πάρα πολλά. Εδώ συνεχίζω να μας δείχνουν ότι είναι καλά τα σαράι πάλι. Βλέπετε εδώ στη μέση όλο το βάθος της μπαζάρ. Νομίζω ότι θα είναι η Φενέρ και τα σκι γαλατά. Βλέπω ότι υπερισχύει μόνο μια ομάδα. Εδώ και άλλες τσάντες που έχουν. Χαμός γίνεται, Gucci, Louis Vuitton, τα πάντα. Έχει κανένα φίλο. Απλά για να ξέρετε περίπου τις τιμές, ένα ρέπλικα Rolex κάνει περίπου 2.350 ευρώ. Ένα ζώνη Louis Vuitton κάνει περίπου 50 ευρώ. Αλλά να δώσω ένα για ρέπλικα 50 ευρώ, να πάω το Real με 3.50, δεν ξέρω. Καλύτερα να μείνω με το Real. Turkish Delight. Turkish Delight. Θα λοιπόν να δοκιμάσουμε και ένα Turkish Delight. Θα το δούμε λίγο πώς είναι αυτό. Ζελέ μέσα, πάρα πολύ νόστιμο φαίνεται. Αυτό λένε. Πέντε νόστιμο. Και εγώ τι πήρα κάτι με τη σειρά μου για τον πατέρα μου. Πήρα 20 χαρτονομίσματα εδώ πέρα βλέπετε. Κάνουν 200 τουρκικές λίρες, δηλαδή 8 ευρώ παίρνουν στα έξοδα. Από τη Συρία, από το Ιράν, το Ιράκ, τη Μογγολία, Αιθιοπία, από παντού. Τα πήραμε, τα πάμε για σένα. Και φυσικά που αλλού μου λείπει να κάνω χιλιακούς. Έξω την Αγία Σοφία εκεί πέρα στο βάθος, τη βλέπετε. Είμαι εδώ, κάνω χιλιακούς. Όλα πάνε καλά. Εντάξει, δεν πήρα κάτι άλλο από μένα. Τώρα πάμε στο μπακλαβατσίτι για ρούστα. Για να φάμε ωραίο παραδοσιακό κουνεφέ. Εδώ στο μπακλαβατσί. Σ,
100%. Να το ήρθε, κιουνεφέ, ωραίο, παραδοσιακό. Και φιστικάκι από πάνω, ξηροπιαστό, υπέροχο. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το κομμάτι. Το τυρίνι λέει που έχει μέσα με φιστίκι από πάνω, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Κάτι μεταξύ αλμυρού και γλυκού. 3,3 στα 10 όμως, γιατί θα ήθελα να είναι κι άλλο και γλυκό. Από ότι το κιουνεφέ έκανε 100 κρίκες λίρες, δηλαδή 4 ευρώ. Μπαίνει στα έξοδα και ωραία αρρώδια βασίλεμα. Ξύνω και πάντα στο Βόσπορο. Πάμε και ό,τι διάθεση έχουμε το κάνουμε. Τελικά έχω δυνάμεις ακόμα, οπότε ήρθα εδώ στο λιμάνι που είναι τα καράβια που σε κάνουν βόλτα. Εδώ βλέπετε 90 λεπτά, κάνει 100 τουρκικές λίρες. Πάνω το γραφείο ένα εισιτήριο. Πάμε για μέσα να κάνουμε βόλτα στο Βόσπορο. 4 ευρώ μπαίνουν στα έξοδα, το χτυπάμε. Πέρασε. Και πάμε μέσα για το καράβι. Επιβιβαστήκαμε, χαμός πίσω, πολλοί κόσμος και από εδώ. Και από την άλλη πλευρά. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ωραίο tour μας. Είμαι ο Παγκάλος. Δυνατός. Όλα αυτά είμαστε εδώ στο Μπεσίκτας και όλο πάνε προς τα πλάγια. Αποφύτηση. Να το. Άι αποφύτηση. Έρεμα και το πήρατε, μπράβο, άντε και στα δικά μας. Είναι η ωραία πλευρά της πόλης, κρυβά στάφη. Ωραία πέτρα, εδώ πέρα σπίτια που έχουνε. Εδώ είναι οι πλούσιοι Τούρκοι. Γενικά όλο αυτό το σημείο από εδώ, πιο πάνω πάντα και αριστερά, είναι γεμάτη πράσινο και με ωραία σπίτια και μαγαζιά. Και λίγο και την ασιατική πλευρά. Κοιτάξτε λίγο πόσο όμορφη είναι. Κοιτάξτε εκεί, ωραίο και αυτό. Έχει πάρα πολύ πράσινο. Τι είναι, από εκεί η ασιατική πλευρά, από εδώ η ευρωπαϊκή πλευρά. Εδώ καθώς πάω σπίτι, περνάω από τον πύργο του Γαλατά, τον βλέπετε πως είναι βράδυ φωτισμένος. Ακόμα και τώρα που είναι 9.30 γίνεται χαμός. Δείτε λίγο κόσμο κάτω, όλο αυτό για να πάει πάνω εδώ να δει την ωραία τη θέα. Ωραία μάνα μου, υπέροχο μέχρι πάνω, τρομερό. Ώρα 10 ακριβώς. Πάμε για ξεκούραση, είναι το hostel μας. Ο άλλο το μάτι το ξέρετε, τα πάντα ξέρετε. Πάμε για ύπνο. Αρχαίο πίσω μου, καλό βράδυ. Φίλια, καλά είναι αύριο. Έχουμε στάλλο φενέρα αύριο. Πάμε δυναμικά. Καλημέρα. 22 Ιουνίου σήμερα 2023. Στην μέσα πήρα όλα μου τα πράγματα, με τσάντα γεμάτη. Ελοκτρόλε μάνα. Ευθύνομαστε προ τα κάτω να κάνουμε το check out. Μετά φύγαμε για λιμάνι και εγώ κερανίνα. Για να πάμε για το στάδιο τη Φενερμπαχτσέ. Τι να πάμε από την άλλη πλευρά, την ασιατική. Δεν είναι στην ευρωπαϊκή που είμαστε εμεί. Οπότε πάμε στο λιμάνι, πάρουμε καραβάκι σχεδόν όπω κάναμε χθε. Αλλά πολύ διευθυνό γιατί δεν πάμε βόλτα. Μετά μα παίρνει και μα πάει στην άλλη πλευρά. Πούντε είδο Φενερ. Και από εκεί πάλι έχουμε και άλλο περπάτημα γιατί δεν είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι λίγο πιο μακριά. Για να πάμε στα καραβάκια κλασικά. Περνάμε τη γέφυρα του Γαλατά. Και είναι εκεί πέρα νάτα στο βάθος. Ήμασταν και χθες το βράδυ. Λοιπόν, έβγαλα εισιτήριο, έκανε 10 τουρκικές λίρες, δηλαδή 50 λεπτά. Μπαίνει στα έξοδα, μπαίνουμε εδώ μέσα. Πάμε για κάτι QE, κάτι QE λέγεται. Και από εκεί πάμε στην άλλη πλευρά την ασιατική να περάσουμε να δούμε τις Φένερ. Μια ωραία θέα με καραβάκι, βλέπετε. Πόστορος, πρωί βράδυ το κάνουμε, 10 παρά 25 ακριβώς. Θα μας λέει κακή, 10 και 4.
Εδώ στο λιμάνι το που φτάνεις έχει εδώ και παραδοσιακό γύρο τουρκικό, το βλέπετε, ένα ωραίο μαγαζάκι. Ο γύρος. Για πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα κάνω το νεράκι. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί εδώ ο γύρος. Καλοψημένος, ντονέρ, δυνατό. Λοιπόν, το πήραμε, έκανε 1 ευρώ και 20 λεπτά, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θα να βάλω κι άλλο και μετά. Μ' αρέσει πολύ. Κάθος που πατάμε, σιγά σιγά μπαίνουμε και το κλίμα. Στα αριστερά μου έχουμε Φενέρμπαχτε, Ντερνέτζι. Ωραίες είναι, ούλες είναι, παλιά μάλλον αυτή. Εδώ πριν το γήπεδο έχει ένα παρκάκι, βλέπετε εδώ έχει ένα άγαλμα. Το είναι του Άλεξ Ντε Σούζα, ποδοσφαιριστή της Φενέρμπαχτε. Το ίδιο πάρκο έχει εδώ και ένα ακόμα άγαλμα. Είναι του Καν Μπαρτού, ο οποίος έπαιξε από το 36 μέχρι το 2019. Φυσικά μπροστά από τα αγάλματα είναι και το γήπεδο ΝΑΤΟ, μας περιμένει ο Ούλκερτς Φενέρμπαχτε. Πάμε σιγά σιγά για όλη ευθεία προς τα κάτω. Εδώ έξω το γήπεδο έχει ακόμα ένα άγαλμα, αυτού είναι εδώ του κυρίου. Τώρα αυτός είναι ο Μουσταφά Κεμάλ, δεν ξέρω, λέει 1918. Να δω και το Museum Tour. Φενέρμπαχτε Stadium and Museum Tour. Πάμε λοιπόν για όλο μέσα. Όλα καλά, μας καναράνε, περάσαμε τον έλεγχο. Πίσω μου βλέπετε. Με τώρα όλη ευθεία πάνω και δεξιά να ξεκινήσει το tour μας. Έλα γηπεδάρα. Έλα η ουλκεράρι, να κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία είναι. Λογικά από εκεί πέρα μπαίνουμε όπως το κατάλαβα. Εδώ σε αναμονή περιμένουμε. Πήραμε και το καρτελάκι αυτό εδώ. Ωραίο φαίνεται. Είναι μπροστά από το εισιτήριο. Πίσω έχει αυτό το παίκτη εδώ. Η αναμονή μας είναι τώρα 11 παρά 20. Ξεκινάμε σε 20 λεπτά. 11 ακριβώς. Στο γραφείο τύπου βλέπετε πίσω μου, πολλές καρέκλες χαμός. Press working area. Και πάμε τώρα για την έξοδο. Όπα. Όπα. Ωρε μάνα μου, ωρε μάνα μου. Δείτε εδώ τι γίνεται. Ωραίο γηπεδάκι αυτό. Κλειστό και ωραίο. Βλέπετε εδώ λοιπόν, ωραίο το χορταρί της. Πολύ ωραίο έτσι όπως είπα, κλειστό γήπεδο. Εδώ είναι τα αρχικά της Φενέρμπαχτε. Από εκεί έχει και το Μουσταφά Κεμάλ. Να τον ναι. Φενέρμπαχτε, Μπέντι, Μουφακιλιέ, Γιδέρι. Μάλιστα. Τώρα έρθαμε στα προεδρικά καθίσματα, βλέπετε εδώ. Πολύ ωραίο το δερματάκι, Φενέρ εδώ στο κέντρο. Πανέμορφο, ωραίο δερμάτινο. Εδώ αράζουν οι πρόεδροι, όλοι επίσημοι. Και έχουν θέα, εδώ την γηπεδάρα. Τρόμερο, τι καταπληκτικό. Νομίζω είναι από τα καλύτερα VIP έτσι, προεδρικά καθίσματα που έχω δει. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ η θέση. Έχει το πιάτο όλο το. Το γήπεδο είναι και μικρό έτσι και βλέπεις τα πάντα. Κάνει το εικόνας εδώ, εδώ ο Πέλκας να περπατάει, να τρέχει. Πω, λουκούμε. Τώρα εδώ κατεβαίνουμε. Πάμε για τον πράγμα που βλέπετε εδώ. Έχει χορτάρι γύρω. Έχουμε στο χώρο που βγαίνουν εδώ πέρα επέκτες. Η αποδοτήρια, όλο μέσα, υπερδούχων και φιλοξενούμενων. Φωτιές κίτρινες εδώ πέρα πλέ. Να τα. Ωραίος. Εδώ είναι αποδυτήρια που έχουν φανέλες γνωστών ποδοσφαιριστών. Ξεκινάμε από Λάμπαρντ, Ιμπραήμοβιτς, Ρονάλντο, Ντάνι Άλβες, Μαλντίνι, Σμάχελ, Μπέκαμ, Ρούνεϊ και Ζιντάν. Press conference room. Εδώ πέρα όλοι μιλάνε, συνεντεύξεις τα πάντα. Βλέπετε πίσω μου. Πολλά καθίσματα, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι, αλλά ωραίο φαίνεται. Βλέπετε εδώ τις εμφανίσεις Φενέρ παλιές, το 7, 6, 5, όσο πάει μικραίνει. Και βγήκαμε σε αποδυτήρια. Βλέπετε εδώ τους παίκτες,
Εμπρέ, Ζαν, Πατσουαγί, Κίνγκ, Ζωάο Πέδρο, Κρέσπο, Φον Πέρες, Γουστίβο, Σάι, Αλιώσκι. Βγήκαμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, νάτο. Εσύ, ωραίο γηπεδάκι. Πραγματικά είναι ωραίο γηπεδάκι. Φενέρ Ούλκερ Αρίνα λοιπόν. Σουκρού Σαράχογλου. Χωράει 50.000 θεατές εδώ μέσα. Εδώ έχουν παίξει σίγουρα Ολυμπιακός με τον Μασούρα που είχε νικήσει 1-3 πριν από 2 χρόνια το 21. Και ο Πάοκ με τον Μουσλίμοβιτς που δεν έβγαινε νομίζω 1-1. Και πάμε εννοείται να κάτσουμε και στον πάγκο εδώ πέρα. Μαλακές θέσεις. Εδώ σήμα της Φενέρ. Πάρα πολύ ωραίο. Είδε για τους πάγκους πως είναι. Καθίσματα εδώ, ώρα δερματάκι. Εντάξει, ποιοτικά θα έλεγα, με σήμα Φενέρ εδώ. Αθοπλαστικούρα, δεν πειράζει. Κοιτάξτε το γρασίδι του. Άλλα γρασιδάρα. Γενικά έχουν πολύ καλή περιποίηση εδώ πέρα. Βλέπω το βρέχουνε συνέχεια. Έχουν βάλει τους αθμούς με τον αέρα. Το προσέχουνε. Άρα είναι έτσι παλιό και κάπως, το προσέχουνε. Ultras. Εάν βλέπω κάγκελα, λογικά εδώ είναι η Ultras Φενέρ. Αυτό πιστεύω εγώ. Ή οι φιλοξενούμενοι. Τελευταία στάση, το μουσείο του Φενέρμπαχτσε. Εδώ γενικά έχει τις εμφανίσεις τους, έχει παλιά έτσι κοιμήλια, βλέπετε πίσω μου. Σεβίλης, Χεσούς Νάβας, έχει τις Adverb της Βελγικής, Sheffield United, Marseille στο βάθος, εδώ της Δυναμό Κιέβου. Ένα και με τον ΠΑΟΚ. Europa League 10-11 ΠΑΟΚ, Φενέρμπαχτσε, στην Τούμπα που είχαν παίξει. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο της Φενέρ, λογικά, αυτός είναι ο Άλικος, μαζί με το επιτελείο του, όλο το συνεδρίο εδώ της Φενέρμπαχτσε. Και ο Παναθηναϊκός. Εδώ είχαν παίξει τον όμιλο με ανόρθωση, Βέρντερ Βρέμις και Ίντερ. Η Φενέρ τότε είχε πέσει με Άρσεναλ, Πόρτο και Δυναμό Κιέβο. Λέω για τα πρωταθλήματα που έχει πάρει. Και όμως η Φενέρ έχει να πάρει πρωταθλήματα από τη σεζόν 13-14. Μ' αρέσει που μου κάνει εντύπωση, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει να πάρουμε 13 χρόνια. Ήταν και το πρώτο meeting της Φενέρ Μπαχτσέ. Αυτοί εδώ οι κύριοι, ένα βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, πήσαν αυτή την ομάδα. Και τώρα είναι αυτό που ξέρουμε σαν Φενέρ Μπαχτσέ. Ένα και Ευρωλίγκα που είχαν πάρει τη σεζόν 16-17. Φυσικά είχαν τότε τον Σλούκα, μικρός αξίριστος εδώ πέρα πριν από 6-7 χρόνια. Να η ομάδα πάνω που τον είχε κατακτήσει την κούπα της Ευρωλίγκας. Καθώς φεύγουμε, ότι το εισιτήριο για να μπούμε το φοιτητικό έκανε 135 τουρκικές λίρες, δηλαδή περίπου 5,5 ευρώ. Τίποτα. Αν καλωσορίσω ότι στην Arsenal έκανε 17-18, όχι, ήταν 20 ευρώ που έκανε στην Arsenal. Σαν σύρο που είχα πάει, έκανε 30 ευρώ με το μουσείο της Ιταλίας. Δεν είναι τσάμπα τα 6,5 ευρώ, τα 6 ευρώ πόσα δώσω. Κλείνοντας, βγαίνουμε στην boutique της Φενέρμπαχτσε. Βλέπετε πίσω μου, φυσικά όπως και σε κάθε tour, βάζουν επίτηδες. Να φαινείς κάτι, να βγάλουν και τα λεφτάκια τους, καταλαβαίνετε. Πόσο λέτε να κάνει η μπλούζα της Φενέρμπαχτσε? 559 τουρκικές λίρες. 559 τουρκικές λίρες είναι δηλαδή 23 ευρώ. Δηλαδή ούτε 23 ευρώ για μια αυθεντική μπλούζα της Φενέρ. Είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ και εμφανίζει μπάσκετ, ωραίες και αυτές. Γενικά η Φενέρ δεν έχει κακές μπλούζες, είναι ωραίες. Έχει ωραίο κίτρινο χρώμα, έτσι έντονο. Αλλά εντάξει, δεν είμαι κι εγώ Φενέρ. Αν ήμουν Nike μπορεί να παίρναμε έτσι και το χρώμα τώρα. Αναχωρήσαμε λοιπόν το γήπεδο της Φενέρ. Αντίο γήπεδο Φενέρ, Ούλκερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να πάρουμε το καράβι από το Κάντι Κιόι και να μας βγάλει στο Έμινιο Νιού για να πάμε να φάμε κάτι που πεινάω πολύ. Να πάμε άλλη μια βόλτα εκεί παραλιακά το Βόσπορο και μετά να πάμε να καταλήξουμε στο μετρό και στο σταθμό των λεωφορείων πια.
την δεν θέλω να γίνει. Κοιτάξτε τον κύριο τι κουβαλάει με το ξύλο. Ψωμιά, αυτά. Χαμός. Πώς θα παίρνουν αυτά για πείτε μου. Όχι, κοιτάξτε τώρα λίγο πόσο κόσμο έχει. Γίνεται χαμός. Όλες αυτές οι γυναίκες εδώ πάνε για ημινονού. Δεν θα φύγουμε ούτε αύριο. Πρέπει να κλέψουμε κάποια ουρά γιατί αλλιώς δεν τη βγάζουμε με τίποτα σήμερα. Πάμε να βρούμε και ένα εισιτήριο και δεν έχουμε εισιτήριο να περάσουμε. Λοιπόν, τελικά περάσαμε. 12 και 55 ξεκινάει. Είναι παρατέταρτο σε 10 λεπτά. Δώσαμε 20 λίρες, δηλαδή 1 ευρώ. Πες, μπαίνει στα έξοδα. Και πάμε για ημινονού. Κάτι γέφυρα. Βαστήκαμε πίσω εδώ. Μπροστά από το γενή τζαμί. Τώρα να φάμε ψαράκι σάντουιτς που πεινάω πάρα πολύ. Κοιτάξτε λίγο πόσο ωραίο είναι με το ψάρι μέσα, το σάντουιτς, το τσαγάκι εδώ. Να το. Αυτά κάνουν 60 τουρκικές λίρες, δηλαδή 2,5 ευρώ μπαίνουν στα έξοδα και πάμε να φάμε γιατί πεινάω πάρα μα πάρα πολύ. Από τον Τερσαντέτ φεύγουμε τώρα, είναι 4 η ώρα εδώ στην Κωνσταντινούπολη και πάμε όλο ευθεία για γήπεδο Μπεσίκτας. Να δούμε και αυτό το γήπεδο γιατί δεν το έχουμε δει. Με Φενέρ Κασίμπασα, εδώ για Μπεσίκτας. Με τα πόδια από εδώ 35 λεπτά από τη γέφυρα του Γαλατά. Μετά λοιπόν από 30 λεπτά φτάσαμε, να το. Μπεσίκτας Stadium, Vodafone Park, πώς λέγεται. Είναι ωραίο και αυτό και τεράστιο, πάρα πολύ όμορφο. Πάμε από εκεί μέσα να περάσω διάβαση. Θα δούμε για από κοντά. Κοιτάξτε εδώ, αετός. Πανέμορφος. Για σας, καρτέν σε μπει, ουλτιθήν ανησυχήν, οκ. Πάω να δω οι σημαίες. Πάρα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Ξαναλέω, έχει πάρα πολύ πράσινο και πίσω από εκεί και πίσω από εδώ που το κάνει πιο ωραίο τη Φενέρ. Μπει μέσα και το μουσείο, ε. Απλά τώρα δεν πάω γιατί δεν έχω χρόνο ούτε χρήματα. Εδώ εμφανισάρες. Η εντός ή εκτός έδρας, η μαύρη. Και η τρίτη, η κόκκινη. Έξω το γήπεδο και οι τρεις. Εδώ έχει και μερικούς παίκτες με τις εμφανίσεις. Αυτό τον κύριο σίγουρα το ξέρετε, δεν έχω ποιο είναι. Οι ποδοσφαιρόφιλοι το ξέρουν πολύ καλά. Όλες εδώ και της γυναικείας. Από το Pepper by Tivani. Δεξιά πλευρά ήταν το γήπεδο. Βλέπετε και περιμετρικά πόσο ωραίο και καθαρό είναι στο γήπεδο. Του Βάρια το είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμίζει καμία περίπτωση τη Φενέρ το γήπεδο που ήταν έτσι λίγο παλιά τζούρα, να το πω. Είναι πιο καλό διατήρημα. Πήγα εκεί μια πόρτα ανοιχτή, πήγα να μπω μέσα, λέω του φύλακα άφησε με για λίγο να βγάλω μια φωτογραφία, τίποτα. Δεν μ' άφησε, δεν ήθελε, σπαστικός Τούρκος αυτός. Την μπουτίκ μόλις βγήκα, τελευταία ίσο, δεν έχει 4 ώρα το μεσημέρι, είναι 4 και μισή που δεν προλαβαίνουμε. Τους δείτε πόσο ωραίο είναι ο τείχος, έχει αυτά εδώ πέρα τα γραμμένα, πάρα πολύ όμορφο. Και έχει ένα κύριο με το άγαλμα της Μπεσίκτας, το τείχο πάνω, πανέμορφο. Και τον Air μπροστά μας, νάτο. 50 λίρες. Να μπουν στα έξοδα. Πάμε να φάμε ένα ωραίο ντονέρ από εδώ. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, πατρούτη. Γεια σου, πατρίδα. Κάνεις, καλά είσαι. Καλά εσύ. Καλά είσαι, Βαζανάκη. Βαζανάκη, Γιώργο. Έτσι. Μπράβο. Άγιο ντονέρ, μπαίνει μέσα. Hey, brother, come in, looking more neat. I give, I like, too nice, much my nice. Brother. Very good. Βλέπετε. Τέλειο. Αλλά καίει, 8.30-10, πολύ καλό. Λέων, έχει πάει 8 η ώρα, ανεβαίνουμε εδώ την οδό αυτή της Αγίας Σοφίας, πίσω από την Αγία Σοφία, πάμε όλη ευθεία για το μετρό. Και κατευθυνόμαστε προς τη στάση των λεωφορείων, το Ότογκαρ, για να πάρουμε λεωφορείο και να πάμε να φύγουμε για την Ελλάδα. Για πάρτε και ένα ωραίο βασίλεμα εδώ, καθώς φεύγουμε, εδώ με το τζαμί αυτό, πάμε εκεί στο βάθος. Τρομερό και φοβερό, το βασίλεμα Κωνσταντινούπολης. Και νάτο. Αξαράι μετρό ή στα Σιούνου. Πάμε προς Χαβαλισιμανί, νομίζω λέγεται. Ναι, Ατατούρκ, Χαβαλισιμανί. Η κάρτα την Ισταμπούλ. Κάρτα έχω ακόμα μία διαδρομή. Βγάζουμε, μπαίνουμε. Ήρθε. Πάμε για μέσα και φύγαμε για σταθμό λεωφορείων. Να και το λεωφορείο μας, ο Ζίκη Κλέρ. Πάμε προς τα δω. Εμείς πάμε για Σαλονίκα. Να πω ότι από Κωνσταντινούπολη για Θεσσαλονίκη έδωσα 40 ευρώ. Να το. Μπαίνουν στα έξοδα. Και από Θεσσαλονίκη για Αθήνα που θα επιστρέψουμε έδωσα άλλα 19 ευρώ. Είναι και αυτά στα έξοδα. Πάμε μέσα και φύγαμε να ξεκουραστούμε. Καλημέρα. Η
23 του μήνα. Σήμερα φτάσαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, Σακτέλ. Είμαστε μοναστηρίου, έτσι λέγεται. Να πω στη διαδρομή, επειδή πίναγα, πήρα ένα πατατάκι και τρία κουρασάν, τα οποία κάνανε κοντά στα 3 ευρώ. Μπαίνουν στα έξοδα και να πάρουν το κτέλ για Αθήνα στην Κηφισό. Έφτασα σπίτι, τέλος μετά από 17 ώρες σχεδόν στο δρόμο. Λοιπόν, όσον αφορά την Κωνσταντινούπολη, ωραία μεγάλη πόλη, δεν λέω, έχει τις ομορφιές, τα τζαμιά της, τα τέτοια, τα ωραία, τα μουσουλμανικά και αυτά. Αλλά υπερπληθυσμός, πολλή κίνηση, μπόχα στους δρόμους, πολύ βρώμα, φτωχοί άνθρωποι, ανεργία. Βλέπεις έναν ανθρώπους δηλαδή, τώρα να είναι κάτω και να τρώνε από τα πατώματα. Ο άλλος μου κλέψε τα παπούτσια. Παράλληλος έχει το όπλο μέσα στη τσέπη του. Ο άλλος μαχαίρια μέσα στον δρόμο. Επικίνδυνη πόλη. Έλεγα πως το Παρίσι είναι τόσο βρώμικο, αλλά τελικά η Κωνσταντινούπολη το περνάει κατά πολύ. Στην πρώτη χώρα λοιπόν μόλις τελείωσε. 21% 95 λοιπόν που έχουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. See you soon.